Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, περίμενα κύριε πρόεδρε να μην κατεβείτε σε αυτές τις εκλογές όπως την έχουν κάνει με ελαφρά πηδηματάκια πάρα πολύ πολιτικοί. Εν τούτης εσείς εμένετε. Είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι? Ευχαριστώ που με θυμόσαστε και όλα θυμόσαστε την Ένωση Κεντρών. Εμείς δεν μπορούσαμε να μην κατεβούμε γιατί αυτά που υπερασπιζόμαστε είναι ιερά πράγματα. Η χώρα θα πτωχεύσει αν μείνει με τον Τσίπρα και τον Σαμαρά και οι δύο είναι άκρως επικίνδυνοι. Επομένως η κάθοδος δεν είναι γιατί έχουμε εμείς φιλοδοξίες. Η κάθοδος είναι γιατί κινδυνεύει η χώρα της Ένωσης Κεντρών. Αυτό το έχουν καταλάβει οι πολιτικοί και τα κόμματα, κύριε Πρόεδρε? Εμείς δεν υπάρχουμε σαν Ένωση Κεντρών για τους πολιτικούς γιατί αυτοί είναι το πλείστον απατεώνες όλοι. Εμείς υπάρχουμε για τον λαό. Κύριε Ηλία μου, εμάς μας ενδιαφέρει να το καταλάβουν οι πολίτες. Η πολιτική στην Ελλάδα, αν δείτε τι είναι, είναι ένας και ένας απατεώνες. Μπήκανε πάμπτωχοι στην πολιτική και έχουν γίνει κρίση και καρχαρίες. Επομένως, αν εκεί πάνω ενδιαφερθείτε στη Μακεδονία για τους πολιτικούς, θα βγάλετε τα μάτια σας. Αν ενδιαφερθείτε για την Ελλάδα, έχει αξία η συζήτηση. Να την κάνουμε τη συζήτηση. Και βέβαια κύριε Πρόεδρε, αν είναι δυνατόν. Και επειδή ξέρω ότι... Η πολυφωνία εδώ στο ραδιόφωνο μας δίνει και παίρνει καθημερινά. Ακριβώς, ναι. Αλλά μήπως είναι πολυφωνία ζωολογικού κήπου? Όχι, όχι κύριε Πρόεδρε. Δεν το λέω για σας, καταλάβατε. Ναι, το κατάλαβα. Ένα, ας πούμε, στο Μέγκα, στα κανάλια, είναι άναρθρες κραυγές. Λέει ο καθένας τα δικά του, τις τρέλες του. Δεν υπάρχει συνοχή. Ρωτάει ένας μια ερώτηση. Και απαντάει ο καθένας άρες μάρες κουκουνάρες. Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Πρόεδρε, σας έχουν καλέσει εσάς στα μεγάλα μίντια? Κανένας. Μάλιστα ο Οικονομίας έκανε και την εξής ατιμία με τον Καμπουράκη σήμερα το πρωί. Βγάλανε την Ένωση Κεντρών και τη βγάλανε δίπλα σε κάποιους που κατεβαίνουν έτσι που είναι ψυχαγωγικοί τύποι. Σε μια προσπάθεια να μας εξοντώσουν. Και αυτό το κάνανε επειδή αποκαλύψαμε ότι ο Θοδωράκης είναι όργανο του Μπόμπολα. Διακομόδησαν δηλαδή την Ένωση Κεντρών. Διακομόδησαν, δεν είπαν ακριβώς τίποτα, αλλά ρωτάγανε, οι ερωτήσεις που ήρθε εδώ το Μέγκα και έκανε στο γραφείο, ήταν πόσο χρονό είστε, λέω 62, λέει πώς αντέχετε και συνεχίζετε, λέω θέλετε να διακόψουμε, τι θέλετε να κάνουμε. Λέει, μου θυμίζει μια παλιά ιστορία σας. Τα λεφτά. Ναι. Λέω και ρωτήσατε, λέω, αυτό το ίδιο στους άλλους. Στη Νέα Δημοκρατία πήγατε, λέω, και ρωτήσατε που βρίσκουν τα λεφτά. Γιατί εμείς τι βάλαμε, τα παράβολα, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε κάνει έξοδα καθόλου. Τα παράβολα, τα ψηφοδέλτια, αυτά κάναμε. Το καθήκον μας κάναμε. Θυσιαστήκαμε 4-5 άνθρωποι, γιατί και οι υποψήφοι μας είναι φτωχοί. Ούτε τα παράβολα τους δεν είχαν ορισμένοι και τα βάλαμε εμείς οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε η Νέα Δημοκρατία παίρνει 15,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα 14,5 ευρώ το χρόνο από το κράτος. Εμείς δεν παίρνουμε μία. Και δεν θέλουμε μία. Δεν θέλουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να κοπεί ο νόμος της χρηματοδότησης των κομμάτων, κύριε Ηλία μου. Από εκεί ξεκίνησε η διαφθορά. Να κάνω 2-3 ερωτηματάκια. Από το 1986 που κάνανε τον νόμο για τα χρήματα από το κράτος των κομμάτων. Από εκεί ξεκίνησε να τα παίρνει και από εφοπλιστές και από βιομηχάνους που είχαν φακέλους στο Υπουργείο Οικονομικών για νέες επενδύσεις. Δηλαδή αρχίσαν οι μίζες. Να πεις ότι ο νόμος αυτός έκανε τα κόμματα να τα παίρνουν από το κράτος και σταματήσαν να τα παίρνουν από τους κλέφτες. Δεν έγινε αυτό. Τουναντίον άρχισαν να τα παίρνουν περισσότερο από τους κλέφτες μετά. Και έγινε πια η πολιτική επάγγελμα. Όλοι είναι με αμοιβή. Αν πάτε στη Νέα Δημοκρατία όλοι τα πιάνουνε. Αν πάτε στο Πασόκ όλοι τα πιάνουνε. Στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι τα πιάνουνε. Σας το λέω υπευθύνως. Ελάτε κατεβείτε εδώ στην Κουμουνδούρου που είναι το γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι τους είναι με μισθό, με ΙΚΑ και με αμοιβές. Και όλοι όσοι κολλούν αφήσεις, πανό και τέτοια είναι Πακιστανοί επιχρήμαση με συνεργεία, με φορτηγά. Τα είδα, τα έχω φωτογραφίσει. Αυτή είναι η κατά. Αυτό θα ψηφίσει ο κόσμος στις 25 Ιανουαρίου. Καταλάβατε, γιατί ο Λεβέντης επειδή καίει και του ζεματίζει ο Λεβέντης, δεν μας βάζουν πουθενά. Και ο κύριος Οικονομίας θα τον πληρώσει αυτό. Ο Μητσικώστας ήδη ζήτησε συγγνώμη, δεν ξέρω αν τον πήρα τη είδηση. Το έχω πάρει ήδη αυτό, ναι. Ο Μητσικώστας για τα 15-20 χρόνια που μας διασύρει,
ζήτησε συγγνώμη, το αξίωσε ο κόσμος, τον βρήκανε στον δρόμο, του απαιτήσανε να πας να πεις ότι σε βάζανε να εξοντώσεις τον Βασίλη Λεβέντη. Και ζήτησε συγγνώμη και είπε κάποια καθάρματα, με βάζανε, θέλανε να εξοντωθεί ο κύριος Λεβέντης, ο Μητσικώστας. Το ίδιο προφανώς θα έρθει η ώρα να κάνει και ο Μπογδάνος, να κάνει και ο Οικονομέας και ο Καμπουράκης, θα έρθει η ώρα τους. Για όλους έρχεται η ώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, να ρωτήσω όμως, να κάνω 2-3 ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, με επιτρέψετε. Με βάση την κοινή λογική, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο νικητής των ερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Ο νικητής της βλακείας θα είναι. Εντάξει, εσείς το λέτε. Τι εννοώ νικητής, όταν λέμε νικητής? Θα βγει πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα με 125 έδρες. Χαίρο πολύ. Πήγε το Πασόκ όλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το Πασόκ κατεβαίνει αυτόνομο όμως, κύριε. Εντάξει, το Πασόκ είναι ψόφιο. Τι είναι, θα μπει, λέτε. Αν στη Βουλή χώπηκε στα δύο, είναι λίγα πιθανό να πάρουν από 2,5 ο καθένας και να μην απέξουν και δύο. Λέτε, να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν αποκλείεται. Ένα 4-5 είχανε και γίνανε δύο. Από εκεί πέρα ψάξτε τι θα γίνει στο τέλος. Να συνεχίσω όμως το ερώτημα. Ένα από τα λάθη τα οποία έκανε η Νέα Δημοκρατία ή η δικοματική κυβέρνηση ήταν αυτή η καταστροφική οικονομική πολιτική, κατά την εκτίμησή σας, κύριε Πρόεδρε, και τις επιλογές, και πληρώνονται τώρα αυτή η επιλογή, γιατί λίγο πολύ μια καυτή πατάτα έχουμε σε λίγες μέρες και αυτό θα πρέπει να το διαχειριστεί. Έχω ξαναπεί, η θέση της Ένωσης Κεντρών είναι ότι το λάθος της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι μετέφερε στο φτωχό κόσμο τα βάρη. Αυτό είναι το λάθος. Έσωσε τους προύχοντες που είναι οι χρηματοδότες της, η Νέα Δημοκρατία, τους διαφύλαξε, τους προστάτευσε και τα βάρη τα μετέφερε στην κοινωνία. Έτσι δεν πλήρωσε κανείς πλούσιος και πληρώνει ο κοσμάκης με κόψιμο μισθών, συντάξεων και με νέα βάρη όπως η έμφυα, όπως κάτι άλλα. Φόρους που αυξήσανε, ΕΚΑΣ που κόψανε, τα γνωρίζετε τι έκανε. Λοιπόν, ενώ εγώ είχα προτείνει η πρώτη κατοικία να μείνει χωρίς κανένα έμφυα, η πρώτη κατοικία, όσοι έχουν εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ να προστατευτούν, οι οικογενειάρχες, οι πολίτεκνοι κλπ. Και τα βάρη να μετατεθούν σε όσους έχουν πάνω από 3 σπίτια, σε όσους έχουν περιουσίες στις τράπεζες κτλ. Κτλ. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και να γίνει η εφορία μεγάλου πλούτου για όσους έχουν, να ελεγχθούν όσους έχουν περιουσία πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ που είναι 18.000 περιπτώσεις και όσοι έχουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ που είναι 86.000 περιπτώσεις. Από εκεί θα έπαιρνε το κράτος λεφτά. Αντί να κάνει αυτό ο κύριος Σαμαράς, πήγε στον Κοσμάκη να τον εκδίσει. Και το πληρώνει τώρα. Και αν πάρει 25 που τον υπολογίζω με 27, είναι γιατί υπάρχει αστική τάξη. Αν δεν υπήρχε, ας πούμε, η αστική τάξη, θα ήταν και η Νέα Δημοκρατία σαν τον Πασόκ με 4%. Υπάρχει αστική τάξη, διεπιστώθηκε ότι η Χρυσή Αυγή είναι φωνιάδες και δολοφόνοι και οπότε δεν έχει νόημα να φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία να πηγαίνουν στους φωνιάδες. Ο Καμένος είναι η τρέλα, λέει, ψεκαζόμεθα, προς την Γελίο πάει το κόμμα αυτό. Επομένως, δεν έχει που να πάει ο ψηφοφόρος ο δεξιός. Δεν έχει πιστεί ακόμη, δεν έχει πιστεί ακόμη και πιστεύετε ότι τα τελευταία δευτερόλεπτα στο παραβάν θα αποφασίσει? Όχι, έχουν πιστεί, θα πέσει πολύ η Χρυσή Αυγή, θα το δείτε, θα πέσει και ο Καμένος θα μείνει εκτός Βουλής. Η Χρυσή Αυγή πιστεύετε ότι μπορεί να είναι το τρίτο κόμμα, κύριε Πρόεδρε? Δεν το πιστεύω. Όχι. Εγώ τώρα νομίζω ότι η Χρυσή Αυγή υφίσταται μεγάλη διαρροή προς Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Στην προσπάθεια το κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτό, κινδυνολογώντας ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσουν τα λεφτά τους στις τράπεζες, ο κόσμος, έχει αρχίσει κινδυνολογία. Και αυτοί οι ψηφοφόροι είναι δεξιοί, πρώην δεξιοί, οι οποίοι με τις απειλές εκβιάζονται. Καταλάβατε, πήγανε προς τη Χρυσή Αυγή για να τη στείλουν ένα μήνυμα εκδίκησης, αλλά στην κρίσιμη στιγμή για να μην βγει ο Τσίπρας, ένα ποσοστό θα επιστρέψει. Έτσι το βλέπω δηλαδή. Βλέπω δηλαδή προβληματίζονται πολύ οι δεξιοί, μήπως βγει ο Τσίπρας. Οπότε αφού γίνεται αυτό, να περιμένετε τον Καμένο απ' έξω και τη Χρυσή Αυγή, δεν ξέρω μέσα ή έξω, πάντως με τους μισούς ψήφους που είχε πάρει τις ευρωεκλογές. Μάλιστα.
κύριε Πρόεδρε, 25 Ιανουαρίου είναι μια κρίσιμη ψηφοφορία. Ίσως η κρισιμότερη ψήφος στην μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Ναι. Είμαστε, είσαστε, να το πάρω έτσι, οι Έλληνες είναι έτοιμοι να συζητήσουν το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας αν δεν προκύψει αυτοδυναμία? Θα γίνει γιατί... το εξ ανάγκης. Αν δεν γίνει τώρα, θα γίνει το Μάρτιο. Αν ξαναγίνουν εκλογές, τι θα κάνουμε συνέχεια εκλογές? Γι' αυτό σας το ρωτώ, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι έπρεπε να μην γίνουν καθόλου εκλογές και να έχει γίνει από μόνο του αυτό ήδη. Κύριε Πρόεδρε, τι να κάνουμε τώρα, γίνονται εκλογές. Τώρα, κοντός του Θαλμούς, αλληλούια. Το θέμα Προέδρου τώρα και με βάση το Σύνταγμα, κάνουν με το ζόρι εκλογές που δεν θα δώσουν τίποτε. Οι εκλογές αυτές. Δεν θα δώσουν τίποτε. Το σύστημα δεν έχει μάθει σε συνεργασίες. Αλλά μια-δυο, αν δεν βγουν αυτοδύναμος κανένας, τι θα κάνουμε μετά? Πάντως το συν 50 είναι, θα έλεγα, έτσι, το κίνητρο για πολλά πράγματα. Του Παυλόπουλου η τρέλα είναι και αυτή. Καλά, λέγαμε λίγο πριν και το η 40 του... Ο Κούβελας και ο Παυλόπουλος, αντί να έχουν λίγη σοβαρότητα να πάει η Ελλάδα προς την απλή αναλογική, την πήγανε προς την ενισχυμένη. Τι να κάνουμε, κύριε Ηλία μου? Καθένας νομίζω ότι θα κυβερνάνε για πάντα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Αυτή η εβδομάδα, μπήκαμε στην εβδομάδα, μπήκαμε στην τελική ευθεία τώρα, τελείωσε. Είναι το ποιος θα διαχειριστεί την εξουσία και επιλέγουμε το μέλλον της Ελλάδος, την πορεία στην Ενωμένη Ευρώπη. Ποιο είναι το διακύβευμα, κατά τη δική σας εκτίμηση? Ότι δεν είναι κανένα διακύβευμα. Οι εκλογές αυτές ήταν μια τρέλα. Δεν θα δώσουν τίποτε. Δεν γίνονται καν σοβαρές συζητήσεις στις τηλεοράσεις για να καταλάβει ο κόσμος που βρισκόμεθα. Ούτε αυτό. Απλά προβλεμούν να ξυπνήσουν μνήμες του εμφυλίου, να λένε εσύ δεξιέ, πρέπει να χτυπηθείς με τον αριστερό και εσύ αριστερέ, πρέπει να χτυπηθείς με τον δεξιό. Πάνε εκεί τώρα να απολώσουν το κλίμα σε μνήμες εμφυλίου. Αυτό πάνε. Τα προβλήματα είναι άγνωστα. Κανείς δεν γνωρίζει ότι τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πτωχεύσει και άρα οι συντάξεις θα πέσουν κι άλλο. Κανείς δεν ξέρει τι ομόλογα λήγουν το 2015, οπότε έχουμε πρόβλημα άτακτης χρεοκοπίας. Υπάρχει μια πλήρης άγνοια του λαού επί των ζητημάτων που έρχονται. Καταλάβατε, είναι τραγικό. Δεν υπάρχει διακύβευμα. Ξυπνούν απλά μνήμες εμφυλίου, μίσος δεξιών κατά αριστερών και αριστερών κατά δεξιών. Θα υπάρχει πόλωση τις τελευταίες μέρες όσο φτάνουν? Πόλωση όσοι είναι ο κόσμος που είναι ανώριμος και ηλίθιος, θα πάει να ψηφίσει ανάλογα αν ο πατέρας του ήταν δεξιός στον εμφύλιο ή αν ήταν αριστερός, θα πάει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι θα πάμε να ψηφίσουμε, κύριε Ηλία μου. Όσοι είναι σοβαροί νομίζω θα έρθουν σε κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών. Όσοι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι τρέλα που πάνε να γίνει, πιστεύω θα έρθουν σε κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών και είναι, τούτη φορά είναι μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση Κεντρών, διότι δεν μετέχει ούτε ο Τζίμερος, δεν μετέχει ο Χατζημαρκάκης, δεν άνθρωποι που δήλωναν κεντρώοι και μαζί. Καλά, του Χατζημαρκάκη τον έφαγε ο Κώστας ο Καραμαλής. Ο Τζίμερος δεν έγινε. Στις ευρωεκλογές τον έβγαζε συνέχεια το Μέγκα και έκανε ζημιά στην Ελλάδα. Έτσι. Ήταν κεντρώος, καταλάβατε, και ο Τζίμερος το ίδιο. Λοιπόν, πολεμούσαν και τους είχαν βάλει για να κάνουν ζημιά στο Λεβέντι αυτούς. Λοιπόν, αυτοί βγήκαν από τη μέση. Τώρα λοιπόν το μόνο πρόβλημα είναι το ποτάμι. Το ποτάμι, όποιος ψηφίσει ποτάμι θα είναι βλάκας, γιατί ψηφίζει το εκλεκτό τέκνο του Μπόμπολα. Λοιπόν, αν σκεφτείτε τι ιδιώδια εισπράττει ο Μπόμπολας στην Αττική Οδό, στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και στο Ρίο, να ξέρουν ότι όσοι ψηφίζουν ποτάμι είναι ηλίθιοι τελείως και ικανοποιούν του Βαρόνου τα συμφέροντα. Και τον εβάλανε αυτοί στο το ποτάμι, γιατί έγινε? Γιατί βλέπανε κενό στο χώρο του κέντρου και σου λέει βάλε έναν δημοσιογράφο άσχετο, χαβαλέ, διότι δεν ήταν ούτε πολιτικό συντάκτης αυτός, έκανε έρευνες για μαύρους, για, δηλαδή ούτε καν πολιτικά δεν μίλαγε ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, τον φτιάξανε επικοινωνιακά για να πάλι να κλείσουν το δρόμο του Λεβέντη. Αυτό έγινε. Δεν αφήνουνε να μιλήσει το κέντρο το αληθινό και λανσάρουν το κέντρο το στημένο, το φτιαχτό. Λανσάρουν και μέσα από την υπερδιαφήμιση που γίνεται στο Θοδωράκι πιστεύουν ότι ο κόσμος θα ξεχάσει ότι τη Δευτέρα έγινε το κόμμα αυτό το ποτάμι και την Τρίτη είχε 8,5%, άρα είναι, αυτά δεν γίνονται άμα δεν έχεις πλάτες ενός Μπόμπολα, ενός Αλαφούζου, ενός Κυριακού και ενός Κοντομινά.
Δεν γίνονται αυτά πράγματα αν δεν έχεις πλάτες. Εμείς αγωνιζόμαστε 25 χρόνια και ούτε μνημονεύουν την Ένωση Κεντρών στις δημοσκοπήσεις. Ουθενά δεν τη βάζουν. Είναι καθάρματα και έχουν πέσει σε ανθρώπους μας οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και λένε τα μέλη μας, οι φίλοι μας, λένε Ένωση Κεντρών. Λέει τέτοιο κόμμα δεν είναι, λέει, στη λίστα. Δεν είναι στη λίστα. Πέστε μας, λέει, ένα άλλο κόμμα. Ακούστε πώς κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Πρόκειται για καθάρματα και για αλήτες, το λέω δημοσίως, και να ξέρει ο κόσμος ότι αυτοί που έχουν τις δημοσκοπήσεις είναι οι ίδιοι καναλάρχες. Οι ίδιοι τα βατζίδες που κλέψαν το χρηματιστήριο το 99 και έχουν τα κανάλια τώρα και ξεπλύνανε χρήμα του ελληνικού λαού το 99, οι ίδιοι έχουν και τις δημοσκοπήσεις. Και προσπαθούν να βάλουν το Θεοδωράκη στη θέση του Λεβέντη. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Εμείς κάνουμε μια απέλπιδα προσπάθεια να πείσουμε τον κόσμο με φεβολάν, με ό,τι μπορούμε. Να ενημερώσουμε ότι κατεβαίνουμε καταρχάς, γιατί παίρνουν μέλη μας και λένε κατεβαίνει το κόμμα. Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα αρχικά. Γιατί... Ναι, ο Θεοδωράκης είναι πανταχού παρών και εμείς ακόμη δεν έχουμε ενημερώσει ένα σχεδόν ότι μετέχει το κόμμα στις εκλογές, κύριε Ηλία. Κάποια κόμματα όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν κατεβαίνουν στις εκλογές, γιατί... Δεν ξέρω, αυτή τη χρονική στιγμή είναι δύσκολα, ναι. Μα σας είπα, ο Τζίμερος, ας πούμε, δεξίζει. Τι να κατέβει. Δημιουργία ξανά. Ναι, ο άλλος, ο Χατζημαρκάκης, και αυτός, ας πούμε, της Ντόρας ήταν. Όταν έγινε η Δημοκρατική Συμμαχία της Ντόρας, μίλησε στο συνέδριο ο Χατζημαρκάκης. Ήταν για υποψήφιος να είναι της Ντόρας. Σαν υποψήφιο της Ντόρας τον είχαν λανσάρει. Ναι, ναι. Και τον κουβαλήσανε εδώ. Δεν ήτανε πολιτικά πρόσωπα αυτά. Αυτοί ήτανε άνθρωποι, ας πούμε, που τον μίντια και ο Τζίμερος είναι διαφημιστής ο ίδιος από τον Βόλο, ναι, ναι. Με επαφές με τα μίντια και πήγανε με τις γνωριμίες τους να υπερβούνε κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών που έχουν πρόγραμμα, σχέδιο, στελέχη, αγωνιστές κλπ. Κλπ. Καταλάβατε, μάλιστα. Πήγε το μηντιακό σύστημα να μας εξοντώσει και να βγάλει τα φρούτα τα καινούργια, τα οποία όμως είναι χαβαλέδες. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω, εκεί στο κέντρο ξέρουμε περίπου πώς θα κινηθεί η Ένωση Κεντρών. Η περιφέρεια τι λέει, τι μηνύματα παίρνετε. Η περιφέρεια, η Θεσσαλονίκη θα δώσει διπλάσιο ποσοστό από την Ένωση και από την Αθήνα. Και εδώ στην Πιερία πάτε καλά. Και στην Πιερία, παντού όλοι οι Θεσσαλονίκοι, Δράμες, Σέρες μέχρι την Αλεξανδρούπολη, θα το δείτε το ποσοστό, θα είναι μεγάλο, θα είναι πολύ μεγάλο. Ελπίζω, από αυτό το ποσοστό ελπίζω να παρασύρει και την Αθήνα που θα είναι μικρότερο. Η Αθήνα είναι λυσασμένη, η Αθήνα ζει στον αστερισμό του Μπόμπολα, κοιμάται όρθια η Αθήνα. Λυπάμαι που το λέω, εγώ είμαι κάτοικος Αθηνών, αλλά λατρεύω τους Βορειοελλαδίτες δυστυχώς και αηδιάζω με της Αθήνας την ταπείνωση και τον εξευτελισμό. Δεν πειράζει, όλοι εδώ κρίνονται, ναι, κύριε, ναι, ναι, Πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι. Κρίνονται για τις πράξεις τους και εμείς κρινόμαστε για αυτά που λέμε και για αυτά που δεν λέμε πολλές φορές. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Πιστεύω ότι τη φορά αυτή, ναι, ναι, επειδή εμάς δεν μας αγγίζει η πόλωση, ναι, ναι, ψηφοφόροι της Ένωσης Κεντρών μου τζώνουν και τον Σαμαρά, με την καλή έννοια το λέω, και τον Τσίπρα. Έχουμε προεξοφλήσει ότι είτε βγει ο Σαμαράς είτε ο Τσίπρας η χώρα θα πτωχεύσει. Ναι, ναι. Και ο λαός θα πονέσει, θα ματώσει, θα φτωχύνει. Εν ονόματι αυτού 10-15 βουλευτές της Ένωσης Κεντρών θα ήταν ένα αντίβαρο. Θα ήταν μια μεγάλη δύναμη για το φτωχό. Αυτό ας καταλάβει ο κόσμος. Και αυτοί που λένε χαμένη ψήφο στην Ένωση Κεντρών είναι ηλίθιοι. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία είναι κερδισμένοι που ψηφίσανε. Στον Τσίπρα θα είναι κερδισμένοι. Ο λαός είναι χαμένος όταν ψηφίζει ανθρώπους πρόθυμους να κάτσουν στον προθάλαμο του Μπόμπολα και του Αλαφούζου και του Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, τελεία και παύλα. Κερδισμένη είναι η ψήφος όταν ψηφίζεις τίμιους ανθρώπους. Και όταν ψηφίζεις καθάρματα είσαι χαμένος, είσαι και ηλίθιος. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το βάζετε έτσι, κύριε Πρόεδρε. Τα σέβη μου και η Ηλία μου, σας αγαπώ. Να δούμε μετά τις 26 να έρθουμε εκεί να κάνουμε πιο ήρεμα, να έρθω και στα γραφεία σας. Άντε, κύριε Πρόεδρε, σας περιμένουμε. Δεν θα πηγαίνετε μόνο στα άλλα... Νίκια εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καλή επιτυχία. Καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, εδώ στους 92 και 2 στα FM.